Σας καλημερίζω. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε όλοι καλά? Ναι. Μπράβο. Είναι σήμερα μαζί μας σπουδαίοι καλεσμένοι. Είναι ο Σύλλογος Προστασίας που δάσους οι Άγιοι Θεόδωροι. Τιμούμε και τους ευχαριστούμε. Γιατί μέρα και νύχτα μας προστατεύουν. Και δεν τους τιμάμε μόνο εμείς, έχουν έρθει στο σχολείο μας κι άλλα σπουδαία πρόσωπα να τιμήσουν τους ανθρώπους του Συλλόγου Προστασίας του Δάσους, οι Άγιοι Θεόδωροι, μαζί μας. Είναι η πρόεδρος του Καπή Αγίου Θεοδόρου, η κυρία Ρούλα Βλαστάρη. Τη λέξη με την εικόνα.
τη διήγηση με τη ζωντανή δράση. Είναι παράδειγμα λοιπόν ζωντανό εθελοντισμού 18 χρόνια τώρα και όχι μόνο σύλλογος προστασίας του δάσους, και άλλοι σύλλογοι στο χωριό μας, η Άγιοι Θεόδωροι, σύλλογος προστασίας του δάσους. Το σχολείο μας σήμερα κάλεσε το ΔΣ προστασίας του δάσους η Άγιοι Θεόδωροι του Συλλόγου για να σας πούμε ένα μικρό ευχαριστώ για το τεράστιο έργο σας. Ένα έργο που ένα μέρος του θα δείτε σε λίγο σε ένα βίντεο εξαιρετικά αφιερωμένο από το σχολείο μας, σε εσάς, στους ανθρώπους που με αυταπάρνηση μας προστατεύετε νύχτα και μέρα. Μαζί με την ελευθεριστική είστε οι άγρυπνοι φρουροί της προστασίας του μεγαλύτερου αγαπού μας, της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε, σας τιμούμε και όλοι μαζί σας ευχόμαστε καλή δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο έργο σας. Κύριοι του ΔΣ, τα παιδιά σήμερα έφτιαξα με την ψυχή τους και θα σας προσφέρουν από μια αφίσα που πάνω της είναι γραμμένα όλα τα συναισθήματα και οι ευχές τους για εσάς και το έργο σας. Κάθε αφίσα έχει το αποτύπωμα μιας παιδικής ψυχής. Να είστε σίγουροι πως το δικό σας έργο λειτουργεί ως ζωντανό παράδειγμα για τα σημερινά παιδιά, τους αυριανούς, υπεύθυνους, ενεργούς πολίτες της χώρας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας. Σήμερα είχαμε μία πυρκαγιά από αμέλεια ενός συμπολίτη μας, έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και με τις επικρατούσες συνθήκες δεδομένων ότι είναι καλοκαίρι, πράγματα που έχουμε πει ότι ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός, εξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε και κινδύνεψαν οικίες και απλές σπιτιών και κάηκαν και έκταση, δασική έκταση περίπου 5 θερμάτων. Κάποιες συμβουλές για τους κατοίκους? Οι συμβουλές είναι ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την πυρκαγιά. Πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους ότι δεν παίζουν γενικά με ό,τι έχει σχέση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Και ένα ποσοστό της τάξης 70-80% είναι πυρκαγιές από αμέλειες δικές μας, ανθρώπινες αμέλειες. Αυτό το ποσοστό, αν μπορούσαμε να περιορίσουμε, θα ήταν ένα επίτευγμα για τη χώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου κινητοποιήθηκε με 6 οχήματα. Συνέδραμαν οι εθελοντικές ομάδες των Αγίων Θεοδόρων και τους ευχαριστούμε και τη θεομάδα του εθελοντικού του Λουτρακίου, καθώς και 2 υδροφόρα οχήματα του Δήμου. Και η κινητοποίηση αυτή κατέστη δυνατόν και με τις επικρατούσες συνθήκες, δηλαδή δεν υφιστούσε δυνατός αέρας, να σβηστεί αυτή η πυρκαγιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο κύριος που προκάλεσε την πυρκαγιά θα περνάει την αυτόφορη διαδικασία. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 8.30 ώρα το απόγευμα και ακόμα εδώ είσαστε. Δηλαδή είστε επιφυλακή ακόμα. Βεβαίως, η φωτιά δεν είναι απλό πράγμα, ούτε τελειώνει έτσι από μέσα σε μια στιγμή. Υπάρχει πάντα κίνδυνος και γι' αυτό η πυροσβεστική παίρνει όλα τα μέτρα ώστε να μην έχουμε οτιδήποτε άσχημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή βάρδια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας, μένετε εδώ στην περιοχή. Ναι, εδώ κοντά με εδώ δίπλα. Από τι εκδηλώθηκε η πυρκαγιά? Από ό,τι άκουσα από σπιρτήρα, λέει, από ελευθερωγόηση. Από ό,τι άκουσα, γιατί εγώ δεν είδα. Κύριε Ράτη, καλημέρα. Καλημέρα. Ξανά στη φωτιά. Τι να κάνουμε, έχει αέρα. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Είχα μια πυρκαγιά μας εδώ πίσω στο κέντρο Κορίνθου, ήρθαμε εδώ πέρα, τώρα προσπαθούμε να τη μαζέψουμε. Ήδη πιστεύω ότι την έχετε μαζέψει. Τι μαζέψατε την φωτιά? Την έχουμε μαζέψει. Πιστεύω ότι λίγο να είναι πολύ λίγο η φωτιά. Ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.